και η Ολυμπιονίκης μετά τη Σίλβα είναι αυτή που τα έχει πάρει όλα. Είναι η Ελληνίδα, η Κατερίνα Στεφανίδη. Για να δούμε αν θα περάσει την Νικόλ Κυριακοπούλου στο ύψος. Δηλαδή το 4.72 που έχει η Νικόλ το κάνει 4.73. Αυτή είναι προηγείται στον αγώνα, εδώ στο Σύνταγμα. Κατερίνα Στεφανίδη, 4.73. Το περνάει, καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη από την Κατερίνα Στεφανίδη. Το 4.73 είναι η πέμπτη επίδοση στον κόσμο. Μετά το 4.93 της Σουρ, το 4.88 της Μόρις, το 4.85 της Μακάρτνεϊ από τη Νέα Ζηλανδία και το 4.75 που έχει κάνει η Νιούμαν από τον Καναδά. Άρα λοιπόν η Κατερίνα Στεφανίδη πράγματι βρίσκεται πάλι στην κορφή του κόσμου. Ενώ δεν είχε κάνει τους καλύτερους αγώνες στο ξεκίνημα της χρονιάς, εδώ έρχεται να δείξει ότι είναι η δυνατότερη και ενώ είμαστε σε έναν αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Δοκιμάζει τα κοντάρια, δοκιμάζει τη φόρα. Λοιπόν, της. Να αποκαλύψω κάτι τώρα. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Η Κατερίνα είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία μας είναι ότι αν κάνει ρεκόρ αγώνα, το έχει κάνει ήδη και κερδίσει, θα υπάρξει ένα πρόσθετο οικονομικό όφελος το οποίο η Κατερίνα θα το διαθέσει στο μαζί για το παιδί. Πολύ γενναιόδορη πράξη. Πολύ γενναιόδορη πράξη από μια σπουδαία αθλήτρια. 4.80, πρώτη προσπάθεια η Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Κατερίνα Στεφανίδη, ναι, το περνάει. Ναι, ναι, ναι. Το περνάει. Το περνάει. Γίνεται η τέταρτη καλύτερη αθλήτρια στον κόσμο από πλευράς επίδοσης φέτος. Πετάει η Κατερίνα σήμερα. Πετάει η Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Βρήκε επιτέλους τον εαυτό της. Μέχρι πριν από λίγες μέρες έψαχνα να το βρει και το βρήκε. Κατερίνα Στεφανίδη ξανά και ξανά στα 4.80. Μεγάλα αποθέματα δύναμης και ψυχής. Δηλαδή εδώ αυτά τα ύψη θέλουν αυτά τα χαρίσματα, κύριε Παναγόπουλε. Ναι. Είναι μια σπουδαία κοπέλα και σήμερα η Κατερίνα Στεφανίδη είναι η σπουδαιότερη σε όλο τον κόσμο και είναι Ελληνίδα. Κατερίνα Στεφανίδη 4.92, πάει για πανελλήνιο ρεκόρ. Άντε Κατερίνα. Πολύ γρήγορη, πολύ καλή και είναι αποφασιστική πάντως. Εντάξει, έχουμε δύο προσπάθειες ακόμα, αλλά και μόνο το ότι βρίσκεται εκεί είναι αρκετό. Το Σύνταγμα γλεντάει, τραγουδάει με την Κατερίνα Στεφανίδη να ύπταται. Ευχαριστούμε Δημήτρη, μια σπουδαία αθλήτρια και Νικόλ Κυριακοπούλου. Και σειρά για την Κατερίνα Στεφανίδη. Κατερίνα Στεφανίδη που βλέπει το πανελλήνιο ρεκόρ. 4.92 απέναντί της ο Πύχης. Έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 4.91 και εδώ μέσα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, σε μια απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, η Κατερίνα Στεφανίδη μπροστά στο κοινοβούλιο ετοιμάζεται να κάνει το άλμα της καριέρας της. 4.92. Τα μεγάφωνα ουρλιάζουν, ο κόσμος χειροκροτεί, ενθουσιασμός και η Κατερίνα Στεφανίδη με τον Μίτσελ Κρίερ, τον προπονητή και σύζυγό της, στους τηλεοπάτες που την περιμένει. Δεύτερη προσπάθεια, 4.92. Για πανελλήνιο ρεκόρ άλμα Κατερίνα Στεφανίδη. Όχι. Καλύτερο άλμα. Όχι. Είναι πολύ μεγάλη τα ύψη, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ύψη. Αυτά δεν είναι ολυμπιακά μετάλλια. Μιλάμε τώρα για πολύ σπουδαίο. Το 4.92, όχι, περάσει μόνο η Σουρ φέτος. Καταλαβαίνετε τι άλματα γίνονται στην πλατεία Συντάγματος. Σε αυτή τη διοργάνωση, τη διεθνή διοργάνωση άλματος επί κοντό που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ, με τον προπονητή της. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ στη ζωή της και η αδερφή της, η Γεωργία, εξαιρετική αθλήτρια. Εδώ στο Σύνταγμα, έτοιμη για τρίτη φορά στα 4.92 άλματα που δεν έχει δοκιμάσει. Είναι δύσκολο αυτό που κάνει. Δεν έχει δοκιμάσει φέτος. Είχε 4.64 ρεκόρ. 4.92 τώρα. Και φεύγει η Κατερίνα Στεφανίδη. Όχι. Όχι. Έχει γεμίσει. Έχει κάνει ρεκόρ. 4.80. Από 4.60. Από 4.64. Έχει χειροκροτηθεί. Έχει γελάσει. Έχει χαρεί. Δεν έχει μέσα την ορμή, τη δίψα
για να κάνει κάτι καλύτερο. Και εδώ στο Σύνταγμα λοιπόν κάτι 480 κερδίζει και μας κάνει όλους χαρούμενος και ενώ αφήνει υποσχέσεις για ακόμα περισσότερο. Την ακούμε να μιλάει στον κόσμο, σε λίγο θα την ακούσουμε να μιλήσει και στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ενώ τη βλέπετε εδώ χαρούμενη και με τη βοήθεια του ΣΕΓΑΣ να έχουμε την δυνατότητα να τη ξαναδούμε εδώ στο Σύνταγμα μαζί με τις υπόλοιπες κορυφαίες αθλήτριες. Ένας αγώνας εξαιρετικός με τις αθλήτριες που πέτυχαν επιδόσεις παγκοσμίου επίπεδου. Ο αγώνας τελείωσε. Η Κατερίνα Στεπανίδη είναι πρώτη. Είναι η νικήτρια του αγώνα του Διεθνή Αγώνα Άλματος Επικοντό που έγινε εδώ. Είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια και στη χώρα μας και πρέπει να την ακούσουμε. Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ο λόγος σε σένα. Έχεις δίκιο, Νίκο, γιατί είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια και σήμερα. Και ξέρεις, Κατερίνα, επειδή ήμασταν λίγο αγχωμένοι από την αρχή της χρονιάς, γιατί μας έχεις καλομάθει, έτσι, νομίζω ένα μεγάλο ουφ έφυγε από πάνω μας αλλά και από σένα σήμερα. Ναι, βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι εμείς πλέον το ξέραμε. Στο είπε και ο Μίτσελ από το ξεκίνημα και νομίζω και τους περίμενε και παραπάνω. Έχει πάει πάρα πολύ καλά η προπόνηση. Ίσως και από πριν από τη Φιλοθέη, δεν βγήκε στη Φιλοθέη, ήμασταν γενικά λίγο ανήσυχοι, δεν είχα την ίδια αυτοπεποίθηση. Έχει πάει πολύ καλά η προπόνηση από τη Φιλοθέη. Ξέραμε ότι θα έρθουν να κάνουν μια καλή επίδοση. Και βέβαια είναι σημαντικό το ότι βγήκε, γιατί θεωρώ ότι πολλές αθλητές είναι έτοιμες να πηδήξουν 480 και δεν το πηδάνε μόνο για ψυχολογικούς λόγους. Και είναι καλό το ότι βγήκε αυτό το άλμα και ξεκινάμε πλέον με καλύτερη επίδοση 480. Πόσο σημαντικό είναι για σένα ότι ξανασυνηθίζεις στα ψηλά, στα μεγάλα άρματα, γιατί ένας αθλητής στο επικοντό παίζει και στο μυαλό του και στη ψυχολογία του όλα αυτά. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό και αυτό έλεγα και μαζί νομίζω το λέγαμε στη Φιλοθέη, ότι επειδή έχουμε κάνει άλματα με λιγότερα βήματα, με λιγότερη ταχύτητα, με μικρότερα κοντάρια, στην προπόνηση έμπαινε πιο χαμηλά ο πύχης. Οπότε πήγαινα στον αγώνα και έμπαινε στο 470 ο πύχης και μου φαίνονταν πολύ ψηλά. Από τη Φιλοθέη και μετά ειδικά έχει πάει πολύ καλύτερη προπόνηση με μεγαλύτερες λαβές, με μεγαλύτερα κοντάρια, με μεγαλύτερη ταχύτητα και ξαναρχίσω να συνηθίσω να βλέπω τα ύψη εκεί που πρέπει να τα βλέπω, γιατί νομίζω ποτέ δεν μου λείπε η ικανότητα του να πηδήξω 480, νομίζω είναι το να το πιστεύω στο πρώτο μου βήμα. Άρα... Σήμερα το πίστευα. Το χαμόγελο σήμερα είναι ακόμη μεγαλύτερο από τη Φιλοθέη, άρα νιώθεις καλά. Ναι, είμαι καλά και είχα πει και στη συνέντευξη τύπου για εδώ ότι πιστεύω ότι θα δούμε τουλάχιστον προσπάθειες για πανελλήνιο ρεκόρ. Και θεωρώ ότι η Φιλοθέη, γιατί με ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος τότε, ότι αν η Φιλοθέη ήταν ο τελευταίος μου κακός αγώνας. Και θεωρώ ότι η Φιλοθέη ήταν ο πρώτος μου καλός αγώνας. Και από εκεί και πέρα χτίζουμε και για τους υπόλοιπους. Άρα από εδώ και πέρα έχουμε Diamond League, έχουμε Ευρωπαϊκό. Και μια Κατερίνα που έχουμε συνηθίσει. Βεβαίως, και ελπίζουμε να συνεχίσει και έτσι και να παραμείνουμε και υγιείς, γιατί φέτος ταλαιπωρηθήκαμε πραγματικά πάρα πολύ. Στο ευχόμαστε και να πας για το μεταλλείο σου. Ευχαριστώ πολύ.